Η δομή της εκδήλωσης σήμερα, όπως είναι αποτυπωμένη στην πρόσκληση, χωρίζεται σε τέσσερα, ας το πω, επίπεδα. Το ένα είναι ποιο είναι το πρόβλημα που προκαλείται ένας διχασμός και διχόνοια με τις διακρίσεις που γίνονται μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ακόμη και οι διακρίσεις που γίνονται μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Αυτό είναι το κεντρικό, ο πυρήνας, η πυραμίδα του προβλήματος, το οποίο αυτό στη συνέχεια εξειδικεύεται, προέρχεται από το περιφερειακό χωροταξικό, το οποίο έχει τα λουκέτα για την υποχρεωτική μετεγκατάσταση όλων των μονάδων παραγωγής σε όλη την κεντρική Μακεδονία, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, διακριτό που σωστά το είπατε στην αρχή, το οποίο είναι οι χάρτες Εβέζο, που είναι και αυτοί παράνομοι, γιατί δεν ισχύουν ούτε στην Αθήνα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν μόνο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άρα τα προβλήματα, τα διακριτά είναι δύο. Το ένα αφορά όλη την κεντρική Μακεδονία, το άλλο αφορά μόνο τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα, αν προχωράμε λίγο περισσότερο τις προηγούμενες εκδηλώσεις που κάναμε και η συζήτηση σε αυτό βρίσκεται έγκυται στο εξής σημείο. Όλοι επερώμεθα για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, όλη η διανόηση και ερχόμαστε από εδώ και προς και λέμε τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορεί να γίνει για να διορθωθούν. Ποιος τα έχει κάνει, γιατί δεν τα διορθώνει, γιατί δύο χρόνια δεν διορθώνονται αυτές οι διατάξεις, τι βαρύδιο είναι στην πόλη. Και το τέταρτο σκέλος, για να μην είμαστε μόνο, ας το πω, επικριτικοί, υπάρχει με την άρση των εμποδίων, υπάρχει, θα παρουσιάσουν οι δύο καθηγητές, το επιχειρηματικό πάρκο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι στην, ήταν μια μελέτη παλιότερη, η οποία ήταν υλοποιηθεί δυτικά, στους λαχανόκηπους δυτικά του λιμανιού, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο και πιο δυνατό και πιο καλομελετημένο έργο έτοιμο προς υλοποίηση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και αυτό θα είναι το οποίο θα είναι και ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος θα μας το πει και ο κύριος Βαρσακέλης.